το κοινωνικό του προφίλ απέναντι στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, μέλη του, αλλά και όχι μόνο, δείχνει ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου του Νομού Ξάνθης, ο Δημόκριτος, οργανώνοντας δωρεάν προληπτικό καρδιαγγειακό έλεγχο, παρουσία καρδιολόγου στην εμπορική λέσχη Ξάνθης, την προσεχή 3η-21 Μαρτίου από τις 10 το πρωί. Η εκδήλωση αυτή περιλαμβάνει προληπτικό καρδιαγγειακό έλεγχο με εξετάσεις αιματολογικές από συνεργείο της GMG που θα έρθει από την Αθήνα και με τη βοήθεια του καρδιολόγου της Ξάνθης, του κυρίου Σδρεύανου Παναγιώτη, ο οποίος μας έχει βοηθήσει ανάλογα και στο παρελθόν, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η εκδήλωση, ο καρδιαγγειακός έλεγχος στα μέλη μας και όχι μόνον, έχει γίνει και στο παρελθόν, αλλά τώρα η κυρία είναι πολύ χαλεπή και καταλαβαίνουμε ότι επειδή η υγεία στους συνταξιούχους και όχι μόνον είναι στα χειρότερα επίπεδα που υπήρξαν ποτέ, γι' αυτό αισθανόμαστε την ανάγκη ότι πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο να κάνει κάποιες εξετάσεις και θα υπάρχει ο κύριος Δρεύανος που θα ελέγχει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και θα δίνει οδηγίες στον κόσμο. Πότε και πού θα γίνει αυτή η εκδήλωση? Η εκδήλωση αυτή θα γίνει στις 10 το πρωί την Τρίτη στην εμπορική λέσχη. Mm-hmm. 21 Μαρτίου. Θα υπάρξει κάποια επιβάρυνση για όσους θα έρθουν εκεί να εξεταστούν? Όχι, τα πάντα είναι δωρεάν. Θα τους προσφέρουμε και καφέ από τη λέσχη. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, όπως στο παρελθόν, να προσφέρουμε και άλλα πράγματα. Είχαμε μπουφέ, αλλά δυστυχώς και ο σύλλογός μας, όπως και οι 58 σύλλογοι σε όλη τη χώρα, βρίσκεται σε πολύ υδινή οικονομική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, όμως, κάνετε αυτή τη δράση. Έχετε προγραμματίσει και άλλες παρόμοιες για το μέλλον? Έχουμε προγραμματίσει δράση σε πάρα πολλά επίπεδα, γιατί πρέπει να όλοι οι σύλλογοι να συντονιστούμε και να παράγουμε έργο περισσότερο από άλλες φορές λόγω των ειδικών συνθήκων. Η οικονομική κρίση με τις περικοπές που έχει φέρει τόσο στις συντάξεις όσο και στην πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα έχει πλήξει ιδιαίτερα τους συμπολίτες μας της τρίτης κυρίως ηλικίας, με αποτέλεσμα πρωτοβουλίες όπως αυτή του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Ξάνθης να είναι περισσότερο και από αναγκαίες για μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας.